στο στόχο της Δημοκρατικής Συμμαχίας να έχει ρόλο ρυθμιστή στο μετεκλογικό πολιτικό σκηνικό της χώρας, αναφέρθηκε ο υπεύθυνος για την περιφέρεια Θεσσαλίας του κόμματος Κωνσταντίνος Κουρκουτάς κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του τοπικού ψηφοδελτίου. Ο κόσμος απαιτεί από τα κόμματα αλήθειες, επεσήμανε και καυτηρίασε το γεγονός ότι ο Αντώνης Σαμαράς και ο Ευάγγελος Βενιζέλος θα μιλήσουν σε κλειστές προεκλογικές συγκεντρώσεις στη Λάρισα. Η Δημοκρατική Συμμαχία σε αυτές τις εκλογές με απόλυτη συνέπεια θα διεκδικήσει την ψήφο του λαού μας. Με έναν έντιμο, αξιόπιστο, συνεπή προεκλογικό αγώνα, προκειμένου να συμβάλλει με τις δυνάμεις της στο να έχουμε την αναλογία των βουλευτών που θέλουμε στην επόμενη Βουλή, ώστε να είμαστε ρυθμιστές των πραγμάτων. Χαιρόμαστε που συμβάλλουμε, που οι έρακες της αυτοδυναμίας να κάνουν την προεκλογική του συγκέντρωση στο 800 θέσεων κλειστό του Αλκαζάρ, ούτε καν των 3.000 θέσεων της Νεάπολης. Την πεποίθηση ότι η Λάρισα για ακόμη μια φορά θα δείξει το δρόμο της νέας σελίδας στο πολιτικό σκηνικό της χώρας, το δρόμο της νίκης για τη Δημοκρατική Συμμαχία, εξέφρασε η υπεύθυνη τύπου του κόμματος στη Λάρισα, Βανέσα Σιώμου. Η Δημοκρατική Συμμαχία από την πρώτη στιγμή επέδειξε σοβαρότητα, συνέπεια και κυρίως σταθερότητα στις απόψεις της. Οι υποψήφοι με τη Δημοκρατική Συμμαχία στο νομο Λάρισας είναι η Ευαγγελία Γιακοβή, ιδιωτική υπάλληλος, ο Λάμπρος Γιώτης, απόστρατος αξιωματικός της πολεμικής αεροπορίας και εικαστικός δημιουργός, ο Γεώργιος Γκράβας, πολιτικός αναλυτής, ο Απόστολος Γκουζιώκας, δασοπόνος αγρότης, η Ρουμπίνη Λεονταρή, ιατροδικαστής, ο Γεώργιος Μπαρτζόκης, δικηγόρος, η Ευάνθια Ντάμπλη, εκπαιδευτικός, η Ζωή Ντόντου, συνταξιούχος ΜΕΑ, ο Δημήτριος Σούρλας, ηλεκτρολόγος, η Έλενα Τζικαφότου, ιδιωτική υπάλληλος και ο Γεώργιος Φασούλας, αγρότης.